Ενώ είχαμε φάει οικογενειακό στο σπίτι, βγήκε το παιδί για μια βόλτα απέναντι από το σπίτι μου, σε πολύ μικρή απόσταση του σπιτιού μου. Και σε 15-20 λεπτά ήρθε πίσω το παιδί μου, λαχανιασμένο, φοβηθιασμένο και έκλαιγε. Και μου ανάφερε ότι βρήκε σταθμευμένο ένα αυτοκίνητο χρώματος άσπρο, παλιό μοντέλο, δεν μου ανάφερε μάρκα ή οτιδήποτε. Ότι πέρασε το παιδί από μπροστά από το αυτοκίνητο και επειδή αντιλήφθηκε ότι μπορούσε κάποιος να της έκανε κάτι, ας πούμε, οτιδήποτε, είχε γυρίσει πίσω της να δει εκείνο το αυτοκίνητο ξανά. Αμέσως κατέβηκε ο συνοδηγός, ήταν δύο στο αυτοκίνητο, ο οποίος ακολουθούσε τη μικρή και όταν εφοβήθηκε η κόρη μου, άρχισε να τρέχει και άρχισε να την ακολουθά με το ίδιο βήμα, τρέχοντας ο άγνωστος άντρας, μέχρι που εμπήκαν στην, το πούμε, στην περιοχή της γειτονιάς, στην κατοικημένη περιοχή, όπου εκεί σταμάτησε να την τρέχει, προφανώς για να μην τον δουν οι γείτονες, και αμέσως ήρθε το αυτοκίνητο το οποίο ήταν εκεί σταθμευμένο. Τον έβαλε μέσα στο αυτοκίνητο και φύγαμε με μεγάλη ταχύτητα. Μάλιστα. Τι κάνατε εσείς μετά? Αμέσως βγήκα έξω με τον σύζυγό μου, στο σημείο που μας περιγράψε τι έγινε, να δούμε αν, είχαμε, αν είχε κάτι οτιδήποτε. Δυστυχώς δεν είχε κάτι. Μας έδειξε η μικρή το σημείο, μας είπε με λεπτομέρεια πώς είχαν τα πράγματα. Και ευτυχώς εκείνη τη στιγμή είχε έναν κύριο που επιδιορθώναν μια πολυκατοικία και ο κύριος είδε το περιστατικό, μας το επιβεβαίωσε ότι ήταν έτσι ακριβώς τα πράγματα και αμέσως πήρα τηλέφωνο στις αρχές, στην αστυνομία. Πήρα που έκανα ήταν στον αστυνομικό της γειτονιάς, ο οποίος δεν απάντησε, είχε τηλεφωνική, άφησα μηνύματα, δεν πήρα καμιά απάντηση. Και μετά πήρα τηλέφωνο στο αστυνομικό σταθμό της περιοχής. Δυστυχώς, με λύπη μου θα πω ότι η απάντηση του αστυνομικού ήταν ότι επειδή δεν είχα να του δώσω μάρκα αυτοκινήτου ή τα νούμερα του αυτοκινήτου, μου είχε πει ότι κυρία δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν μπορώ να ψάχνω ψήλους στα χέρα. Αυτή ήταν η απάντηση. Εντάξει, εγώ ανησύχουσα πάρα πολύ, για μέρες είμαστε ανήσυχη όλη η οικογένεια. Εννοείται ότι το παιδί μου δεν ξαναβγήκε έξω, καθόλου μόνο του. Και μετά από αυτό το περιστατικό που έγινε τώρα με το παιδιά στο σχολείο, ξανανάφερα το περιστατικό στις αρχές. Αυτή τη στιγμή έδωσαν περισσότερη σημασία. Έδωσα και γραπτός κατάθεση σήμερα. Και τι να πω, εύχομαι οι αρχές να βρουν κάποια στοιχεία, να εντοπίσουν αυτόν τον άγνωστον άντρα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι πάρα πολύ σοβαρά είναι τα πράγματα και πολύ λυπητερά.